Τι εννοεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν μιλάει για μια Ενεργειακή Ένωση. Ένα φιλόδοξο σχέδιο με τρει στόχου. Αυτάρκεια, ανταγωνιστικέ τιμέ αλλά και περιβαλλοντική ευσυνειδησία. Για να γίνει αυτό, η Κομισιόν ζητά περισσότερε εξουσίε ώστε να διαπραγματεύεται συμβόλαια για φυσικό αέριο. Θέλει κοινού κανόνε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώ και ένα βελτιωμένο και πιο ενιαίο δίκτυο υποδομών. Η Ευρώπη προμηθεύεται το 1 τρίτο του φυσικού αερίου τη από τη Ρωσία. Η αγορά ενέργεια από άλλε περιοχέ θα διαφοροποιούσε τα θέματα. Ωστόσο, οι πολιτικέ αντιστάσει είναι πολλέ. Και αυτό γιατί οι πολλέ ευρωπαϊκέ κυβερνήσει θέλουν να καθορίζουν σε εθνικό επίπεδο την ενεργειακή του πολιτική. Συγκεκριμένα, ο Έλληνα Υπουργό Ενέργεια Παναγιώτη Λαφαζάνη έχει εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του με τον έλεγχο των ενεργειακών συμβάσεων που θα συνάπτει η χώρα. Η Κομισιόν έθεσε του στόχου ώστε η Ενεργειακή Ένωση να γίνει πιο πράσινη, όπω για παράδειγμα ότι μέχρι το 2030 οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια θα πρέπει να αντικαταστήσουν κατά 27% τη συνολική ενεργειακή χρήση. Για να περάσει η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει οι ευρωβουλευτέ αλλά και οι κυβερνήσει να δώσουν το πράσινο φω. Ωστόσο, τα οικονομικά συμφέροντα είναι τόσο διαφορετικά που το ενδιαφέρον στρέφεται στη διαπραγμάτευση και του συσχετισμού δυνάμεων.